Χρήστος Χατζηπαραδείσης, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά. 25 χρόνια ο σύλλογός μας ασχολείται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα της λεκάνης του Λαγκαδά. Μια λεκάνη του Λαγκαδά η οποία υποτίθεται ότι προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ, μια λεκάνη η οποία προστατεύεται από το Natura 2000 και από το 5ο πρόγραμμα δράσης για την αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Δυστυχώς όλα αυτά είναι στις καλέντες, για όλα αυτά η Ελλάδα έχει αφαιτήσει την υπογραφή της, με αποτέλεσμα εμείς σαν σύλλογος να έχουμε να παλέψουμε με δύο κύριους βασικούς συντελεστές. Ο ένας είναι το ίδιο το ελληνικό κράτος που δεν σέβεται την νομοθεσία τόσο την εθνική όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγίες και το δεύτερο είναι οι ίδιοι εγκληματίες περιβάλλοντος οι οποίοι είναι ασύντοτοι στην περιοχή μας, κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να επεμβαίνουν οι εισαγγελικές αρχές, χωρίς να τους αγγίζει κανένας και για τίποτα. Τα τελευταία χρόνια, αφού χάσαμε λοιπόν τη λίμνη Κορώνια, έχουμε την τελευταία δεκαετία το πρόβλημα του Χιτά Μαυροράκης. Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα σε υψόμετρο 500 μέτρα ύψος, σε ημιδασική περιοχή, όπου είναι η τρίτη ζώνη της συνθήκης Ραμσάρ που δεν έπρεπε να χωροτεθεί εκεί ο Χιτά. Ο Χιτά πλέον, σαν χώρος υγιεινής ταφής αποβλήτων, ούτε καν μπορούμε να τον ονομάζουμε έτσι, ή σήμερα είναι ένας παντοδέκτης, δέχεται τα πάντα. Μας ξεγέλασαν εκεί πέρα που βάλαν το Χιτά, έπρεπε να δέχεται το 18% των απορριμμάτων και να υπάρχει εργοστάσιο διαλογής, μηχανικής διαλογής, να υπάρχει κομποστοποίηση και να ακολουθήσουμε όλα τα στάδια που λέει και η νομοθεσία. Δυστυχώς τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά. Φαγώθηκαν πάρα πολλά εκατομμύρια για να γίνουν τα έργα εκεί πάνω. Σπαταλήθηκαν χρήματα τα οποία δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση. Τα έργα δεν έγιναν όλα όπως έπρεπε με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό και αυτά τα έργα τα οποία γίνανε έχουν αστοχήσει. Με αποτέλεσμα σήμερα τα διασταλάζοντα από το Χιτά να φεύγουν μέσω του Μπογδάνα και να πηγαίνουν στη λίμνη Κορώνια. Έτσι μολύνεται όλος ο υδροφόρος ζωής μας στις περιφέρειες Λαγκαδά. Ο Μιλόν εκλήθη 3 φορές στις Βρυξέλλες, πήγα μίλησα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή Αναφορών. Τελευταία ήταν πέρυσι το Σεπτέμβριο για το Χιτά Μαυροράκης και τους είπα ξεκάθαρα ότι εκεί δίνετε κάποια εκατομμύρια κι εσείς και δυστυχώς δεν στέλνετε μία επιτροπή όπως κάνατε και για τη λίμνη Κορώνια να ελέγξει τέλος πάντων προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν αυτά τα εκατομμύρια. Όσο είδατε εσείς την επιτροπή να έρχεται, τόσο την είδαμε και εμείς. Είναι ανέμελη, δεν τους ενδιαφέρει πλέον και μάλιστα τους είπα ξεκάθαρα ότι στην Ελλάδα φαντάζομαι, βλέπετε και διαβάζετε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ότι έχουμε ισχύ του είδους λαμόγια. Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Όπως πήγαιναν να μας φυτέψουν και τα εργοστάσια καύσης στο Χιτά Μαυροράκης. Και βέβαια τα προβλήματα είναι τεράστια με το Χιτά Μαυροράκης. Είναι πραγματικά, όπως είπε και προηγουμένως, μια περιβαλλοντική βόμβα. Σήμερα, αν επισκεφτεί κάποιος το Χιτά Μαυροράκης, θα βιώσει από κοντά το βιοαέριο που αναδύεται. Και όχι αλλήλω, αν πάρει κάποια φωτιά εκεί πέρα, δεν θα σβήνει με τίποτα. Θα έχουμε δηλαδή το φαινόμενο που είχαμε και στους Σταγαράδες. Και θα έλεγα ακόμα και πιο χειρότερο. Τώρα, σήμερα με τη σημερινή συνάντηση, περιμένουμε να βάλουμε κάποιες βάσεις, τουλάχιστον να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως των πολιτών να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση για να εφαρμοστεί όπως πρέπει ο καινούριος ΕΣΔΑ που έχει αρκετά θετικά σημεία και μάλιστα θα ήταν το πιο χρήσιμο να συζητήσουμε για να γίνουν μικρές μονάδες διαχείρισης σκουπιδιών με βάση την οδηγία 98-2008 από όμορους δήμους ώστε να μπορέσουν και ο πολίτης να μην πληρώνει ακριβά για τη διαχείριση σκουπιδιών αλλά και οι δήμοι να μπορέσουν να διαχειριστούν πιο σωστά την όλη κατάσταση της διαχείρισης των σκουπιδιών.